Growing Pain Football from A to Z. Το πρώτο διεθνές ιατρικό συνέδριο από την επιστημονική ομάδα της ΠΑΕΠΑΟΚ έρχεται στη Θεσσαλονίκη και δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει γι' αυτό από τον Μανώλη Παπακόστα, τον υπεύθυνο του ιατρικού επιτελείου της ομάδος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, διαλέξαμε αυτή τη χρονιά να ξεκινήσουμε μάλλον αυτή τη δραστηριότητα, την επιστημονική, στα πλαίσια ενός γενικότερου προγράμματος που έχει και η ομάδα για την εκπαίδευση συνολικά, να ασχοληθούμε με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, που είναι το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Μιλήστε μας λίγο πιο αναλυτικά για το θέμα. Είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων που εμφανίζονται πάρα πολύ συχνά σε ποδοσφαιριστές, αλλά όχι μόνο, γενικά σε ανθλούμενους ανθρώπους και ειδικά υψηλής έντασης και δραστηριότητας, που αφορά την περιοχή των προσαγωγών και των κοιλιακών. Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες ορολογίες για το πώς θα το περιγράψουμε, αλλά μέσα σε αυτό το σύννεφο του τι ακριβώς σημαίνει, τι ακριβώς συμβαίνει και πώς αντιμετωπίζεται, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πάρα πολύ καλή υποστήριξη επιστημονική για το πώς θα το ταξινομήσουμε, πώς θα κάνουμε τη διάγνωση και πώς θα θεραπεύσουμε. Και αυτό είναι και το βασικό μας θέμα στη συγκεκριμένη εκδήλωση, στο συγκεκριμένο συνέδριο. Ασχολούμενοι λοιπόν μόνο με αυτό το θέμα, θα προσπαθήσουμε να το πιάσουμε από όλες τις πλευρές, από την αρχή μέχρι το τέλος, και να ξεδιαλύνουμε πάρα πολλά από τις απορίες που μπορεί να έχει κάποιος για το πώς διαγνώσκεται και πώς αντιμετωπίζεται σωστά. Οπότε ο απότερος στόχος είναι αυτός, η εμβάθυνση μέσα στο θέμα. Ναι, νομίζω ότι αυτός είναι σίγουρα ο απότερος στόχος, μαζί ίσως και με το γεγονός ότι θέλουμε να φανεί προς την ελληνική επιστημονική κοινότητα και το χώρο του ποδοσφαίρου ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζεται, δεν είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη και φοβερή θεραπεία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε σωστά, να κάνουμε τη σωστή διάγνωση για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε και στο τελικό καλό αποτέλεσμα που τις περισσότερες φορές είναι εφικτό. Το ρόστερ της διοργάνωσης και γενικά το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί από τους συνέδριους. Η ομάδα που θα στηθεί στο γήπεδο για να παρουσιάσει το συγκεκριμένο συνέδριο, σε επίπεδο επιστημονικό, πρωτίστως είναι τα στελέχη της ιατρικής, του ιατρικού επιτελείου και του επιτελείου αποκατάστασης της ομάδας μας. Η επιστημονική υποστήριξη του συνεδρίου είναι από τον οργανισμό, το Ορθοπαιδικό Κέντρο Δεμής, του οποίου είμαι μέλος και είμαστε όλοι μαζί, υποστηρίζουμε την ιατρική υποστήριξη της ομάδας, της ΠΑΕ. Είναι καλεσμένοι γνωστοί γιατροί και φυσικοθεραπευτές και από το διεθνή χώρο. Ανδεικτικά να αναφέρω ο Κρίστοφ Σάς, που είναι ο γιατρός της Άντερλεχτ και πολύ σημαντικός τέλεχος στον χώρο του βέλγικου ποδοσφαίρου, όντας και επαγγελματίας ποδοσφαιριστής παλιότερα. Ο Ζάρκο Βούκοβιτ, που είναι ο διευθυντής του αντίστοιχου κέντρου Growing Pain στο Aspetar, που είναι το καλύτερο κατά τεκμήριο αθλητικό νοσοκομείο του κόσμου, στην Ντόχα, στο Κατάρ. Επίσης από εκεί θα έρθει Έλληνας φίλος και συνεργάτης, φυσικοθεραπευτής, υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι, ο Κώστας Επαμεινοντίδης, και άλλοι διεθνείς, ο πρόεδρος της πολωνικής αρθροσκοπικής εταιρείας, ο κύριος Λινάρσκι. Και βέβαια είναι καλεσμένοι και όλοι οι γιατροί και φυσικοθεραπευτές της Superliga και από το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, είτε για να παρουσιάσουν, είτε για να συντονίσουν, είτε για να συμμετέχουν τέλος πάντων στο συνέδριο, όπως βέβαια είναι καλεσμένοι οι πάντες, έτσι. Τι θα κερδίσει κάποιος που θα αποφασίσει να συμμετάσχει σε αυτό το συνέδριο? Πρώτα απ' όλα θα έρθει σε επαφή με την απόλυτη γνώση του πώς γίνεται η διάγνωση, ποια είναι η σωστή ταξινόμηση που θα μας οδηγήσει και στην κατάλληλη θεραπεία. Θα σχηματίσουμε επομένως όλοι μας, γιατί όλοι θα κερδίσουμε από αυτό, είτε συμμετέχουμε από το ρόλο του ομιλητή, είτε από το ρόλο του συμμετέχοντα, αυτού που παρακολουθεί. Θα σχηματίσουμε άποψη για το πώς πρέπει να είναι καλά δομημένος ένας αλγόριθμος διάγνωσης και θεραπείας, που θα οδηγήσει, κατά την άποψή μου, στο να έχουμε τελικά καλά αποτελέσματα για τους πρωταγωνιστές του αντικειμένου, που είναι οι ποδοσφαιριστές. Βεβαίως, οφείλω εδώ να σημειώσω ότι με το που έγινε γνωστό το συνέδριο και στείλαμε και την αντίστοιχη πρόσκληση, άμεσα ανταποκρίθηκε και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, Θα είναι μαζί μας στο συνέδριο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος προφανώς θα προσφωνήσει. Τα μέλη του ΨΑΠ, με κάποια ειδική διαδικασία που την έχουμε ορίσει μεταξύ της οργανωτικής ομάδας του συνεδρίου και του ΨΑΠ, ποδοσφαιριστές λοιπόν μπορούν να παρακολουθήσουν σαφώς και να αποκτήσουν και αυτή γνώση για το τι συμβαίνει. Και μάλιστα έχουμε οργανώσει και μία συνεδρία στην οποία θα συμμετέχουν γιατροί ομάδων, προσπαθώντας να, με παραδείγματα τραυματισμών τέτοιου τύπου και το πώς αποκαταστάθηκαν ή δεν αποκαταστάθηκαν, να δώσουμε καλύτερη εικόνα. Σε αυτή τη συγκεκριμένη συνεδρία θα είναι και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που θα δώσουν τη δική τους εμπειρία για το τι έχουν περάσει με αντίστοιχα προβλήματα, που, γιατί όπως όλοι ξέρουμε είναι ένα πάρα πολύ γνωστό, συχνό, αλλά και δύσκολο για την επίλυση του πρόβλημα. Και για να κλείσουμε το κομμάτι του συνεδρίου, κάποιες χρηστικές λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση. Το συνέδριο θα γίνει, είναι ουσιαστικά τριήμερο. Το καθαρό συνέδριο με τις διαλέξεις και τη συζήτηση που θα προκύπτει σε κάθε περίπτωση είναι την 5η και την Παρασκευή, 13 και 14 Ιουνίου στο Βελίδιο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί στο conference@paokfc.gr, να στείλει ένα email για να πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Θεωρώ όμως πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να υποθεί ότι η τρίτη μέρα του συνεδρίου, το Σάββατο δηλαδή, ένα μεγάλο πρωινό πρόγραμμα σχεδόν 4-5 ώρες, θα είναι ένα πρακτικό κομμάτι, ένα workshop, το οποίο θα γίνει στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας, στη Μεσύμβρια, όπου στελέχη και της ομάδας, αλλά και άνθρωποι που συμμετέχουν ως ομιλητές και που είναι απολύτως έμπειροι στο αντικείμενο, θα εκπαιδεύσουν, θα μεταφέρουν σε πρακτικό επίπεδο αυτή τη γνώση, στη διάγνωση, στο τι γίνεται στο φυσικοθεραπευτήριο, στο τι γίνεται στο γυμναστήριο και τι γίνεται τελικά στον αγωνιστικό χώρο ως τελική φάση επανένταξης μετά από έναν τέτοιο τραυματισμό, με πραγματικά πολύ hands-on προσέγγιση για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα είναι λιγότεροι προφανώς, θα κάνουμε 4 γκρουπ των 6 ατόμων, και όποιος προφανώς ενδιαφέρεται θα πρέπει να το δηλώσει εκ των προτέρων, γιατί θα τηρηθεί μια σειρά, μια λίστα προτεραιότητας για αυτό το πράγμα. Να ευχαριστήσουμε τον γιατρό που ήταν μαζί μας σε αυτή την αναλυτική κουβέντα. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει εκτενέστερα στο συνέδριο.